να μας πείτε νεότερα για τον νέο ΒΟΑΚ να παρουσιάσει την ειδική πρόταση. Είμαστε εδώ να γνωρίζουμε ότι το παραχώρησε έργο Χανιά Ηράκλειο, το οποίο περιλάμβανε σε σύμβαση σε μια προαίρεση κάποια δεκάδα χιλιόμετρων. Τελικώ η προαίρεση αυτή αφορά σε κάθαρο το κομμάτι Χανιά Καστέλη, το οποίο απεδείχθηκε όλα από τι μετρήσει που γίνανε ότι έχει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Ειδικά την εποχή, δηλαδή την τουριστική σεζόν, η κίνησή του είναι, φάνηκε ακόμα ψηλότερη από το κομμάτι Χανιά. Επομένως, για αυτόν τον λόγο είναι στην περιοχή λοιπόν το κομμάτι αυτό. Αλλά αυτό βέβαια αναμένεται να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα μέσα στο Καστέλιο. Η ανάγκη λοιπόν για παράκαμψη του Καστέλιου, να σας θυμίσω, και προκύψει πριν μιλήσουμε για νέο βόρειο που φτάνει μέχρι το Καστέλιο. Ήδη δηλαδή η αύξηση της δημοφιλίας των παραλίων της Χρυσάμου, Λαχωνισιού, Παλασέρνα, Παλασάρνων, Μπάλ κλπ. Για κάποιες ώρες της ημέρας έκανε δύσκολη την ζωή στο Καστέλιο. Το πρωί την ώρα που έφταναν για να πάνε στις παραλίες και το απόγευμα βέβαια την ώρα της Επιτροπής. Αυτό λοιπόν, η ανάγκη αυτή υποχρέωσε να ξεκινήσει μια μελέτη του 2008 νομίζω για την παράκαμψη του Καστέλιου, η οποία όμως δεν έχει πάει καλά τώρα. Δηλαδή για διάφορους λόγους έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και με δεδομένο λοιπόν ότι τώρα που θα φτιαχθεί ο ΒΟΑΚ σε κάποια χρόνια και να φτάσουμε μέχρι εκεί, το πρόβλημα θα είναι πολύ οξύτερο. Επομένως, καθιστά πρακτικό και την ανάγκη να παρακάμψουμε το καθέλι, γιατί ο ΚΕΣ απειλείται σε κάθε διασημότητα τη πόλη. Από την χορύπανση, από τα αυτοκίνητα τα οποία είναι σε ουρές καθυλωμένα, διότι έχει στα χάρη του κυκλοφοριακού, από του ρήπου που εκλείονται από του κινητήρε, όλα αυτά λοιπόν δυσκολεύουν την πόλη να λειτουργήσει και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο πράγμα. Επομένως, το έργο αυτό, το οποίο είναι ένα πανερό έργο, γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο σε μήκος 6,5 χιλιόμετρων, με τις παλιές τιμές που είχαμε δει κάποιες προεκτιμήσεις, αποστήσει άνω των 50 εκατομμυρίων, γιατί και τα πανερές λύσεις έχει περιλαμβάνει μέσα σύραγγα προκειμένου να προσπεράσει τις επεκτάσεις για δύο πόλεις από τα νότια. Και βέβαια ζητάμε μελέτη αυτή που έχουμε στα μας, η οποία σταματάει περίπου ένα χιλιόμετρο από το λιμάνι του Καμπονισίου. Θεωρούμε ότι για να ολοκληρωθεί η παράκαμψη πρέπει να φτιαχτεί, να μελετηθεί και το επόμενο ένα χιλιόμετρο, να φτάσει ο δρόμος λοιπόν της παράκαμψης μέχρι το λιμάνι του Καμπονισίου, που εκεί εμείς θεωρούμε ότι είναι και ο τερματισμός του ΒΟΑ όσον αφορά το δυτικό άξονα. Υπάρχει